Αλβανία του Χότζα, 1945-1990. Μια χώρα φυλακή για όλους τους πολίτες της και πολύ περισσότερο για τους Έλληνες βορειοϋπηρώτες που υπέφεραν τα πάνδυνα για να κρατήσουν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Λέγαμε Ελλάδα και η λέξη αυτή σαν βάλσα μου έπεφτε πάνω στη μεγάλη μας πληγή. Λέγαμε Ελλάδα κι ήταν σαν να σβήναμε τη δίψα μας η γάργαρη πηγή. Λέγαμε Ελλάδα και τα μάτια μας φουκώνανε και κρύβαμε εμείς τα δακρυά μας και κρύβαμε τον πόνο, την αγάπη μας, τους πόθους, τις λαχτάρες, τα όνειρά μας. Η λέξη Ελλάδα μεταφράζονταν έγκλημα και ήμασταν εμείς εγκληματίες που αφήσαμε τα νιάτα μας, τα κόκαλα, σε φυλακές, στρατόπεδα, εξορίες. Πώς οι λεβέντες δεν απλώσανε στο σύνορο τα χέρια και μια χούφτα χώμα, Ελλάδα απ' τ' άγιο χώμα σου, στην αγκαλά τους ξεψυχώντας φιχτοκλείσαν. Μη αντέχοντας εδώ πέρα τις συνθήκες της ζωής, οι οποίες ο όλος ζωής εμείς έχουμε φέρει πολύ, αποφάσισα να φύγω να πηγαίνω στη μητέρα Ελλάδα. Και πηγαίνω από εδώ το σύνορο, από εδώ από το τσιφλίκι που λέγεται. Όταν φτάσα στο σύνορο εκεί πέρα, τη νύχτα στη μαγματικότητα, τους ανακάλυψαν οι φρουροί. Έβαλαν πει, μάλιστα το ένα σκοτώθηκε επί τόπεν, όταν τα τρία τα πιάσανε πληγωμένα. Αφού τα δέσαμε σειρματοπλέγματα από αυτά τα αγκαθάτα σύρματα χειροπόδαρα, τα σβαρίσανε και ύστερα τα σκοτώσανε σε κάποιο λάχο μέσα. Τελικά τα σκοτώσανε, δηλαδή ζωντανά μερικά, όταν τα πιάσανε, ζωντανά πληγωμένα και τα σκοτώσανε μετά. Το Δεκέμβριο του 1990, μέλη της ΦΕΒΑ παραδίδουν στον πατέρα Μιχαήλ Ντάκο στη Δερβιτσάνη ιερατικά άμφια για την τέλεση της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας, της πρώτης μετά από 24 χρόνια απαγόρευσης κάθε θρησκευτικής ιεροπραξίας. Λίγες μέρες αργότερα, τα Θεοφάνεια του 1991 στην Κοριτσά, παρουσία χιλιάδων λαού, ο πατήρ Χρήστος φοράει τα δικά του άμφια για να τελέσει τον αγιασμό. Τα άμφια που κρατούσε κρυμμένα όλα αυτά τα χρόνια. Τα σύνορα ανοίγουν. Οι ανάγκες των βορειοϋπηρωτών μεγάλες. Η ΣΦΕΒΑ ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις τους και κάτω από την καθοδήγηση του Μητροπολίτη Σεβαστιανού ενισχύει με κάθε μέσο τα αδέλφια μας. Οργανώνει αποστολές ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας. Στηρίζει τον θεσμό των φροντιστηρίων.
φιλοξενεί τα βορειοϋπειρωτόπουλα σε κατασκηνώσεις. Κτίζει ναό στην πολένα της Κοριτσάς. Ενημερώνει τον ελληνικό λαό για τα αδέλφια μας. Πολλές οι δυσκολίες, αλλά μεγαλύτερη η χαρά της προσφοράς. Το πολυβολείο έγινε κλεισάκι, ε! Ναι, ναι. Για πού το βάλατε? Μολύτσανη, Χλωμός, Χωριάδες, Σοπική. Από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Γιάννα, από την Πάτρα. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή, τις Σέρες, αλλά και την Φλόρινα. Φέρουμε αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια εδώ στους κατοίκους του χωριού Μπελοβότα του νομού Κοριτσάς. Είναι πρώτη φορά που φέρουμε βοήθημα όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλη η Ευρώπη δεν έχουμε πάρει τίποτα εδώ, γιατί έχουμε 2,5 χρόνια που φέρει η Αλβανία. Βοήθημα εμείς, το χωριό μας δεν έχουμε πάρει. Πρώτη φορά αυτό. Εδώ χριστιανική αδερφότητα, η Οχάλη Δία, η Γέχα, η Πυρωτική Εστία και η Σβέβα. Επίσης έφεραν τρόφιμο η Σβέβα από τα Γιάννενα, από την Αθήνα, από την Πάτρα και οι κάτοικοι του χωριού Κόνιτσας. Όλοι αυτοί σας αγαπάνε και σας έφεραν μια βοήθεια τώρα να περάσετε τις ανάγκες που έχετε τώρα και τις γνωρίζουμε όλοι, σε τρόφιμα και λίγο σχολικό υλικό για τα παιδιά σας, τετράδια κτλ. Βαγγέλης Τσούκας. Κώστας Χριστίδης. Αν κλειβόμαστε, μας πιάνει τα μάτια. Τα καλά που μας έχετε κάνει εσείς. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα, παιδιά μου. Η Ελλάδα. Θα ένας άλλος. Είμαστε κι εμείς αδέρφια δικά σας. Πρώτο χωριό, για να ξεκινήσουμε το μεγάλο πρόγραμμα που έχουμε, να κάνουμε δανειστικές βιβλιοθήκες σε όλα τα χωριά της Βόρειου Ηπείρου, ξεκινήσαμε από το ηρωικό αυτό χωριό, την Τεβιζάνη. Να δημιουργήσουμε και ένα ιατρείο, ένα φαρμακείο. Γι' αυτό θέλουμε πάντα με την συμβουλή αλλά κυρίως την καθοδήγηση των γιατρών εδώ, όπως είστε εσείς γιατρέ, να μας οδηγήσετε πώς θα γίνει αυτό. Όλα τα έξοδα του να δημιουργηθεί αυτό το ιατρείο όταν αναλαμβάνει Σβέβα. Και εσείς θα μας πείτε πώς θα γίνει αυτό ένα πρότυπο ιατρείο στην Τεβιτζάνη. Το περιμένω με πολύ χαρά αυτό το δώρο που θα μας γίνει εδώ στην κοινότητα της Τεβιτζάνης. Είστε οι πρώτοι που κάνετε την τέτοια δωρεά μέχρι σήμερα. Ο γιατρός σας ευχαριστεί πάρα πολύ και η ίδια κοινότητα της Τεβιτζάνης. Η οργάνωση της Ομόνιας είναι ευγνώμων. Στη Σφέβα που είναι πανταπού παρόν, είναι, πώς να σου πω, είναι συγκάτοικη της Βορείου Ηπείρου και της Τεβιτζάνης συγκεκριμένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό να γίνει καλό παράδειγμα. Η Τεβιτζάνη θα το πάει το ιατρείο παραπέρα. Δεν θα έχουμε προβλήματα να τρέχουμε για ένα μικρό φάρμακο στα Γιάννενα και με τεράστια έξοδα. Αυτή είναι η πλάκα που έγραφε ότι μέχρι εδώ έφτασε ο ελληνικός πρωτοβουλίος. Το 1940. Είναι απερίγραπτη η χαρά μας που μας δίνεται η ευκαιρία να καλωσορίσουμε και να υποδεχθούμε με φιλοφρόνηση στην έδρα του παραρτήματος μας στα Τύρανα διακεκριμένους ομογενείς και επίλεκτους φίλους από τα Σωματεία Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης της Μακεδονίας μας, από τη Μακεδονία της Πολυμερούς Διάνοιας του Αριστοτέλους, από τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη Μακεδονία του Παύλου Μελά, από τη Μακεδονία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και άλλων λαμβρών της Ανθρωπιότητας. Το γεγονός ότι διαλύσατε τόσα χιλιόμετρα να έρθείτε κοντά μας λέει πολλά. Η εκδήλωση της χειρονομίας οικονομικής συνεισφοράς για τα φροντιστήρια της ελληνικής γλώσσας δεν δείχνει απλώς ότι ο κορμός έχει την υποχρέωση να τροφοδοτήσει τα κλονάρια, αλλά κυρίως το αίσθημα ευθύνης και ηθικής υποχρέωσης για την έβρεση τρόπων υποβοήθησης που θα εξασφαλίσουν στον αναλύωτο ελληνισμό της διασποράς να επιζήσει όπως και επέζησε μέχρι σήμερα.